Αριστοτρίτη. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Καλό καυτό καλοκαίρι. Εντάξει, κοίταξε, αυτό το καλοκαίρι δεν είναι και τόσο κακό, γιατί θα έρθουμε στην Ελλάδα. Ναι, θα πάμε εντάξει, στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Μια θα χαρά καυτό, καλοκαίρι. Αλλά θα έχουμε και το ταξίδι και τη συνάντηση με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Λοιπόν, σήμερα το θέμα της Αριστοτρίτης μας προέκυψε κάτω από ερωτήματα από το προηγούμενα θέματα που κάναμε τα τόσο έτσι καυτά ζητήματα. Mm-hmm. Για τις σχέσεις μεταξύ μανάδων και παιδιών. Και ρωτάει μια φίλη, θα μπορέσετε να κάνετε ένα θέμα με τη μάνα που αγαπά το γιο και την κόρη της τη ξεχωρίζει, μανάδες δηλαδή που προτιμάνε το γιο από την κόρη. Τι μπορεί να συμβαίνει, τι σημαίνει αυτό για την κόρη και πώς μπορεί να το διαχειριστεί μια γυναίκα που έχει μεγαλώσει με μια τέτοια μάνα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω ότι έχω την αίσθηση ότι παλαιότερα, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό δεν ισχύει και σήμερα, ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο αυτό του η μητέρα ιδίως να έχει έτσι μία, να το πω... Προτίμηση. Να προτιμά, ακριβώς, να προτιμά πιο πολύ το γιο της παρά την κόρη της και μάλιστα να θεωρεί ότι τα κορίτσια είναι βάρος σε σχέση με τα αγόρια. Για διάφορους λόγους, πρωτίστως ότι το αγόρι μένει και το επίθετο στην οικογένεια, τέλος πάντων είναι αυτός που θα πάρει την περιουσία και τα λοιπά και διάφορα άλλα πράγματα που ήταν από το μοντέλο το παλαιότερο του πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά που έχουμε αναπτύξει και σε άλλα παρεμφερή βίντεο κάνουμε. Ένας άλλος λόγος, εκτός από το να είναι απλά μια μεταλαμπάδευση διαγενειακής μεταβίβασης παλαιότερων στερεοτύπων και προκαταλήψεων γύρω από το φύλο, εκτός από αυτό δηλαδή, που πιστεύω ότι ακόμη υπάρχει στις μέρες μας, είναι και η σχέση της μάνας που μπορεί να έχει με τον ίδιο της τον εαυτό ως φίλο. Δηλαδή πολλές μητέρες που δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους, που δεν αποδέχονται το φίλο τους, δεν μπορούν να έχουν καλή σχέση με την κόρη τους, ακριβώς γιατί έχουν πρόβλημα με τον εαυτό τους. Άρα μπορεί μητέρες να... με εσωτερικευμένο μισογυνισμό, ή με κακή σχέση με το φίλο τους όσον αφορά τη σεξουαλικότητά τους, όσον αφορά την αποδοχή τους ως φίλο, όσον αφορά βιώματα τραυματογενή που μπορεί να είχαν καθώς μεγάλωναν ή και φοβία που μπορεί να έχουν γύρω από το να μεγαλώνουν κορίτσια. Άρα δεν φταίει η κόρη όταν η μάνα προτιμάει το γιο. Είναι ξεκάθαρα ψυχολογικό πρόβλημα της μάνας, το οποίο το μεταφέρει στα παιδιά της. Μπράβο. Σε καμία περίπτωση δεν φταίει κανένα παιδί που η μητέρα του ή ο πατέρας του φέρεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Είναι θέμα του γονέα αυτό και πρέπει να το ψάξει. Και όσοι δεν αφουγκράζονται γενικότερα και δεν βλέπουν και δεν κάνουν την αυτοκριτική τους πώς συμπεριφέρονται στα παιδιά τους, είναι πολύ πιο δύσκολο να βελτιωθούν. Γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο που θεωρεί ότι είναι μια χαρά, ότι δεν έχει κάνει, δεν κάνει κακό, ότι είναι υπερβολή των άλλων που θεωρούν ότι κάνει διακρίσεις. Πέφτει και πολύ gaslighting σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή μπορεί η κόρη να πει στη μάνα, μαμά, νιώθω ότι είμαι αδικής, νιώθω ότι είμαι προτιμάς τον αδερφό μου από εμένα. Νιώθω ότι εγώ είμαι ένα παιδί δεύτερης κατηγορίας για σένα και ο αδερφός μου είναι ένα παιδί πρώτης κατηγορίας και της λέει, τι είναι αυτά που λες, gaslighting, αν τη βάζει τρελή, τι είναι αυτά που λες, κόρη μου, αν είναι ποτέ δυνατό, μα είσαι υπερβολική, μα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, να τη βγάζει τρελή δηλαδή. Νομίζω όμως ότι όλες οι κόρες οι οποίες έχουν μεγαλώσει με τέτοιες διακρίσεις, το ξέρουν βαθιά μέσα τους ότι η μάνα μου δυσκολεύεται στη σχέση της μαζί μου, δεν με εκτιμάει, δεν με πονάει, δεν με έχει τόσο ψηλά όσο έχει τον αδερφό μου ή τους αδερφούς μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις με μία μάνα η οποία, ή με έναν πατέρα η οποία δεν σε αποδέχεται ως φίλο
σου μιλάει έτσι επικριτικά, δείχνει την καλοσύνη της που έχει στον αδερφό σου και σε σένα όχι. Γιατί να πω, είναι πιο εύκολο να πούμε ότι ένας γονέας είναι ελληματικός παντελώς, δηλαδή δεν έχει ενσυναίσθηση, δεν έχει αγάπη, δεν έχει τέλος πάντων ένστικτο γονεϊκό. Και όπως φέρθηκε στο κορίτσι, φέρθηκε και στο αγόρι, όπως φέρθηκε στο ένα παιδί, φέρθηκε στο άλλο, παρά να αισθανόμαστε ότι έχει αυτή τη δυνατότητα, αλλά εσένα συγκεκριμένα δεν σου τη δίνει. Γιατί όταν βλέπεις ότι μπορεί να δράσει γονεϊκά προς το άλλο παιδί και σε σένα δεν δρά, τότε σε πληγώνει και σε ενοχλεί ακόμα ναι, περισσότερο. Γιατί λες μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα. Γιατί επιλέγει εμένα συγκεκριμένα να μην μου το δώσει. Γιατί κάνει αυτή, ας πούμε, την αδικία εις βάρος μου, τη διάκριση. Και τι έχω κάνει εγώ, το παίρνεις προσωπικά, ότι κάτι έχεις κάνει εσύ λάθος. Δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα, απλώς η μάνα σου είναι προβληματική. Ακριβώς. Τι επίδραση και μπορεί ο πατέρας, να... έτσι, να μην πάνε. Τώρα μετά... μιλάμε για μανάδες αυτή τη στιγμή, το ερώτημα ήταν για μανάδες, αλλά και για τους πατεράδες ισχύει. Τι επίδραση μπορεί να έχει αυτό στην ενήλικη ψυχοσυναισθηματική ζωή μιας κόρης, αν έχει μεγαλώσει σε ένα σπίτι που η μάνα προτιμούσε τον αδερφό τους αδερφούς από εκείνη. Καταρχήν, μπορεί αυτό να της έχει κάνει ζημιά γύρω από το δικό της ρόλο ως φίλο και γενικότερα το πώς αισθάνεται, πώς αποδέχεται τον εαυτό της και ως γυναίκα και ως άνθρωπο. Κατά δεύτερο, μπορεί και η ίδια, χωρίς να το καταλαβαίνει, να κάνει ακριβώς το ίδιο στα δικά της παιδιά, οπότε χρειάζεται να το κατανοήσει και να μπορέσει να κάνει την διαφορά, να βάλει τελεία δηλαδή σε αυτή την διαγενειακή κατάσταση και να ξεκινήσει μέσω της ψυχοθεραπείας την αναδόμηση μιας καινούργιας πρακτικής γύρω από τη γονεϊκή διαπαιδαγώγηση. Κατά τρίτον, είναι παραμέληση και κακοποίηση κάτι τέτοιο. Είναι σαν να δομείς λάθος όλο σου το είναι. Είναι σαν να δομείται λάθος η αυτοεκτίμησή σου. Είναι σαν να χρειάζεται να μεγαλώσεις ξανά. Δεν είναι πολύ πιθανό μια κοπέλα που έχει μεγαλώσει σε ένα σπίτι που η μάνα της προτιμούσε τον αδερφό της, όταν έρθει η ώρα για τη δική της ερωτική ζωή, να υπερεκτιμά τους άντρες, να τους θεωρεί ότι είναι πολύ σπουδαίοι, όπως η μάνα της θεωρούσε τον αδερφό της πολύ σπουδαίο και ανώτερο από την ίδια, και να λειτουργεί με ένα συνεξαρτητικό τρόπο στις σχέσεις της με τους άντρες. Δηλαδή να δέχεται παλιούς συμπεριφορές και να θεωρεί ότι το να έχω εγώ έναν άντρα είναι κάτι πολύ σπουδαίο, γιατί η μάνα μου έχει δείξει μέσα από τον τρόπο που λειτουργούσε ότι οι άντρες είναι πιο σπουδαίοι από τις γυναίκες. Άρα, μια γυναίκα έχει έναν άντρα, έχει καταφέρει κάτι πολύ σπουδαίο. Και αυτό να την βάζει να είναι σε μια υποτιμητική θέση μέσα στις ερωτικές της σχέσεις ή στο γάμο της. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, να θεωρεί ότι είναι κάτι πιο ανώτερο από την ίδια, είναι ανώτερο από την ίδια το να είσαι άντρας, και κάτι που είναι μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας αυτό. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε μία ιστορία και ως ανθρωπότητα, συλλογικά συνείδητα, αλλά και ως λαοί. Έχουμε την ιστορία, πώς εξελιχθήκαμε δηλαδή, πώς αρχίσαμε και πού καταλήξαμε. Και όλο αυτό σίγουρα μας επηρεάζει για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και πού πορευόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πρώτα να το εντοπίσεις ότι σε ενοχλεί, δεύτερον να ψυχοεκπαιδευτείς και να καταλάβεις τι έγινε, τι έκανε η μάνα σου, τι έκανε ο πατέρας σου, τι νιώθεις εσύ. Και τρίτον, να περάσεις στην επόμενη κατάσταση, που είναι η διαχείριση αυτής της κατάστασης και η αποθεραπεία αυτής της κατάστασης. Σε πολλά στάδια δηλαδή θα διανύσεις. Μέσω της ψυχοθεραπείας. Δηλαδή μόνο μέσα στη ψυχοθεραπεία θα βρούμε το υποκατάστατο της μητέρας που θα μας αγαπάει εξίσου, ανεξαρτήτως του τι φύλο έχουμε, τι ερωτικό προσανατολισμό έχουμε, τι ύψος έχουμε, τι βάρος έχουμε κλπ. Όλες αυτές οι διακρίσεις που γίνονται μέσα σε οικογένειες, από τους γονείς προς τα παιδιά, η προτίμηση ενός φίλου, η προτίμηση ενός ερωτικού προσανατολισμού, η προτίμηση μιας σωματικής διάπλασης, μπορεί να ανοίξουν μεγάλες πληγές στην αυτοεκτίμηση των παιδιών αυτών που αδικούνται μεγαλώνοντας. Τα παιδιά τα οποία προτιμούνται μπορεί να εξελιχθούν σε ναρκισσάκια πρώτης γραμμής,
Δηλαδή, αν μια μάνα υποτιμά την κόρη και υπερτιμά το γιο, μπορεί να υποβοηθήσει αυτό στο να εξελιχθεί ο γιος της σε έναν άρκισο. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι πιθανό. Και γενικότερα, εάν οι γονείς μας υποτιμούσαν και μας παραμελούσαν, δεν φταίμε εμείς, φταίνε αυτοί. Και για να κάνουμε εμείς τη ζωή μας καλύτερη και να σταματήσουμε να ταλαιπωρούμαστε από τις ψυχοφθόρες συνέπειες μιας τέτοιας κακοποιητικής στην ουσία συμπεριφοράς των γονιών που ανατρέφουν παιδιά και κάνουν διακρίσεις, ψυχοεκπαιδευόμαστε και ζητούμε οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία για γνωστική και συναισθηματική αναδιάρθρωση, ώστε εμείς να μπορέσουμε να ζήσουμε τη ζωή μας, νιώθοντας εξίσου αξιόλογοι σε οποιοδήποτε φύλο, ερωτικό προσανατολισμό, όπως είπε προηγουμένως, μέγεθος, πάχος, ύψος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και για να μην μεταφέρουμε, να μην μεταβιβάσουμε διαγενειακά στα δικά μας παιδιά, στους ανθρώπους με τους οποίους ερχόμαστε εμείς σε επαφή, παρόμοιες βλαβερές και ανυπόστατες απόψεις ότι ο ένας άνθρωπος μπορεί να είναι πιο αξιόλογος και πιο αξιαγάπητος από τον άλλον. Όσα παιδιά και να γεννήσει μια γυναίκα, οφείλει να τα αγαπήσει όλα ισότιμα. Οφείλει. Όχι μπορεί. Οφείλει να το κάνει, διαφορετικά να μην γεννήσει. Άμα δεν μπορεί να τα αγαπάει όλα ισότιμα. Συγγνώμη, είμαι αυστηρή. Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστονίκη μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Και θα την επόμενη εβδομάδα. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο, όπως και όλων των βίντεο που βγαίνουν αυτές τις ημέρες, υπάρχουν οι πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει εισιτήρια για τα σεμινάρια που θα κάνουμε στην Ελλάδα, η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου και εγώ, 18 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου στην Αθήνα και 22 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Φιλιά. Γεια σας. Γεια.